Την αντίθεσή του στο σχέδιο Καλλικράτης εκφράζει ο νομάρχης Αργολίδας Βασίλης Σωτηρόπουλος τόσο για το θεσμικό όσο και για το χωροταξικό σκέλος του. Εγώ θα υπενθυμίσω την παγία μου θέση που έχω σχετικά με τη μεταρρύθμιση αυτή στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση, διότι εδώ δεν πρόκειται για καμιά μεταρρύθμιση. Ότι είναι αναγκαία να γίνει μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση είναι αναγκαία. Αλλά στην αυτοδιοίκηση, όπως γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο δεινά θα φέρει στους πολίτες και ούτε ανάπτυξη στον τόπο. Και μάλιστα αυτή την εποχή, με αυτή, στην οικονομική αυτή συγκυρία, τη δύσκολη, η Ελλάδα πλέον τήρει, είναι κάτω από τις δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν μπορεί να αλλάξει πολιτική. Η οικονομία μας, όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκεται. Ενώ θέλουμε να δανειστούμε 120 δισεκατομμύρια σε μια τριετία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες δανειακές μας ανάγκες. Ο Καλλικράτης, για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, λέγανε θα δώσουμε χρήματα. Θα κάνουμε υποδομές στους νέους δήμους, αλλά εδώ μάλλον θα κόψουν χρήματα. Το είπε ο κύριος Δραγκούσης στα παιδιά, τα Golden Boys που είχαν έρθει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι με το πρόγραμμα Καλλικράτης σκοπεύουμε να απολύσουμε 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, να κάνουμε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μείωση των δαπανών και θα προχωρήσουμε μια χαρά. Εάν λοιπόν θέλουν να κάνουν ένα φόρο εισπρακτικό νομοσχέδιο, φόρο εισπρακτική μεταρρύθμιση, να αναγκάσουν και τους δήμους ακόμα να είναι φόρο εισπράκτορες, τότε να του πούν καθαρά ότι δεν κάνουμε μεταρρύθμιση, αλλά κάνουμε ένα νόμο για να εισπράξουμε, να βάλουμε και τους δήμους στο παιχνίδι το φόρο εισπρακτικό και να τελειώνουμε. Μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση έγινε μόνο μία. Η μεταρρύθμιση του 1911-12 επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Διότι μέχρι τότε είχαμε το βαβαρικό σύστημα και πρέπει να τον απαλλάξουμε τον Καποδίστρια. Δεν ευθύνεται σε τίποτα αν λέμε Καποδίστρια σένα. Ο Καποδίστριας απέναντίας άλλο σύστημα ήθελε. Το σύστημα που είχαμε και αυτό που έχουμε ονομάσει Καποδίστριας, κάθε άλλο, είναι το βαβαρικό σύστημα του Όθωνα του 1832. Ο Βενιζέλος λοιπόν με το Ρέπουλι, τον πατριώτη μας, από το Κρανίδι, ελευθέρωσε την κοινωνία. Έκανε τις κοινότητες. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, τι επιτυγχάνεται? Καταργείται το στοιχείο του κοινοτισμού. Καταργείται το στοιχείο των παραδοστών παραδόσεων. Καταργείται το στοιχείο της ιστορίας μας. Καταργείται το στοιχείο της αλληλεγγύης. Γίνονται δήμοι υδροκεφαλικοί. Δεν πρόκειται να ωφεληθεί η ελληνική κοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει η εξουσία στον τόπο του πολίτη, όχι μακριά από τον πολίτη. Τώρα, αν θέλουν να εφαρμόσουν τέτοια μοντέλα, ότι δίθεν τα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι ψέμα. Είναι λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιβάλλει κανένα τέτοιο μοντέλο. Η Γαλλία έχει 40.000 δήμους και κοινότητες. Ο μέσος όρος πληθυσμού είναι 1.500 άτομα και εμείς θα κάνουμε τώρα δήμους με 30 έως 300.000 άτομα. Περιφέρειες έχει η Ιταλία, η Ισπανία για λόγους καθαρά εθνικούς, για να διατηρούν τα κράτη αυτά τη συνοχή τους. Οι περιφέρειες εκεί είναι κρατήδια. Έχουν τοπικές κυβερνήσεις, τοπικά κοινοφούλια και κάνουν πολιτικές στην παιδεία, στην οικονομία, στην κοινωνία παντού. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους περιφέρειες. Πιστεύετε, κύριε Νομάτια, δηλαδή πως το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί και με αυτή την ενέργεια, την διοικητική μεταρρύθμιση, να αποδομήσει την ελληνική ταυτότητα, το ελληνικό έθνος? Κοιτάξτε, η πολιτική που ακολουθεί είναι επικίνδυνη. Το πρώτο που πιστεύω εγώ και έχει γίνει πλέον είναι η άλωση της τοπικής αυτοδιοίκησης που προσπαθεί να κάνει. Σε κάθε νομό, έχω επικοινωνήσει με αρκετούς νομούς, υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τη χωροταξία. Αυτό που λένε ότι είχαν εντολή, ότι έχουν εντολή από τις εκλογές του Οκτωβρίου, είναι λάθος. Ενώ εχθές δόθηκε στη δημοσιότητα. Διότι ο κάθε Έλληνας, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε νομάρχης είχε ένα δικό του μοντέλο στο μυαλό όταν έλεγε ναι στη μεταρρύθμιση. Ο καθένας πίστευε σε κάποιο άλλο σχέδιο. Τώρα όμως είδε το πραγματικό σχέδιο, ποιος είναι ο Καλλικράτης, και το ουσιαστικό περιεχόμενό του, αλλά και το χωροταξικό. Και από εδώ και πέρα αρχίζουν οι αντιδράσεις. Τώρα, πριν από λίγο, μιλούσαμε με την Αρκαδία. Υπάρχουν προβλήματα. Και μου λένε ότι εκεί έχουν μεθοδευτεί ορισμένοι δήμοι μέσα από τα κομματικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Το ίδιο έχει γίνει και στην Αργολίδα. Το ίδιο γίνεται και στην Κορινθία. Παντού υπάρχει λοιπόν κομματική σκοπιμότητα.